Και θα πάμε, επειδή μας το ζητήσατε, έτσι, επειδή εμείς ακούμε τις απόψεις σας και τις επισημάνσεις σας, μας είχαν γράψει πάρα πολλοί ακροατές μηνύματα για το τι ακριβώς γίνεται από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής στον Εύρο. Αν γίνονται εκεί κιτ, γιατί γίνονται, τι σκοπό έχουν και όλα αυτά τα πράγματα. Θα μας απαντήσει λοιπόν ο κατεξοχήν αρμόδιος για αυτό το θέμα, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κ. Νότης Μηταράκης, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, είχαμε πάρα πολλά μηνύματα τις τελευταίες μέρες. Ρωτήστε το Μηταράκη τι γίνεται στον Εύρο. Γιατί κάνει κιτ, γιατί φτιάχνει. Τι μας έλεγαν. Φτιάχνει δομές. Πάει να κάνει επιτάξεις. Ναι. Τι πάει να κάνει ακριβώς. Πείτε μας λοιπόν, τι συμβαίνει στον Εύρο. Είναι στο πόδι και υπάρχουν αντιδράσεις και από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ λοιπόν, Δημήτρη, πήρα τηλέφωνο στον συνάδελφό μας, που τον ξέρω και πολλά χρόνια, τον Κώστα Πιτιακούδη από το Εύρος News, να μου πει και να μου στείλει και μερικά ερωτήματα, γιατί ξέρεις, οι συνάδελφοί μας που είναι επιτόπου το ξέρουν πολύ προφανώς, καλύτερα τα θέματα. Προφανώς. Λοιπόν, πρώτον θέλουμε να μας δώσετε έτσι μία εικόνα ξεκάθαρη, τι ακριβώς θέλετε να κάνετε εκεί. Όλοι είναι αντίθετοι με αυτά που θέλετε να κάνετε και ζητούν να ακυρώσετε την απόφαση. Γιατί επιμένετε? Επιμένουμε για την ασφάλεια του Εύρου και για την ασφάλεια όλης της χώρας. Να ξεκαθαρίσω δύο πράγματα. Πρώτον, δεν αλλάζει η εθνική πολιτική που εφαρμόζεται εδώ και δεκαετίες από όλες τις κυβερνήσεις, για να είμαστε δίκαιοι, ότι κανείς δεν μένει στον Εύρο, δεν υπάρχει φιλοξενία προσφύγων και μεταναστών στον Εύρο, αλλά μόνο καταγραφή, έλεγχος ότι δεν εμπίπτουν σε λίστες τρομοκρατίας, έλεγχος ότι δεν, τώρα με την πανδημία, ότι δεν είναι θετικοί στον ιό, και μετά μεταφέρονται από τον Εύρο σε 32 υφιστάμενες δομές που υπάρχουν σε όλη τη χώρα. Άρα το πρώτο ξεκάθαρο μήνυμα είναι ότι δεν άλλαξε η εθνική πολιτική. Το δεύτερο. Δεν άλλαξε, αλλά όμως όταν το δεύτερο, μεγαλώνεται τη δομή που υπάρχει εκεί, πώς δεν άλλαξε? Σωστό. Και όταν στις 20 Ιανουαρίου ο κύριος Χρυσοχοίδης, που είχε πάει και στο Δημοτήχο με αφορμή και δηλώσεις του Δημάρχου Δημοτήχου, είπε ότι με εντολή του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, σας ανακοινώνουμε ότι δεν πρόκειται να γίνει καμία δομή μεταναστευτικού χαρακτήρα στο νομό Εύρου. Και τώρα κάνατε μία και τη μεγαλώνετε. Ακριβώς, κύριε Κοραή, αυτό που ήθελα να σας πω. Δεν υπάρχει οφθαλμαπάτη εδώ, τη βλέπουν οι άνθρωποι τη δομή. Επιτρέψτε να ολοκληρώσω τη φράση. Ναι. Η δομή, το κιτ φυλακίου, ιδρύθηκε το 2012 επί κυβέρνησης Αντώνη Σαμαρά. Και το ΚΙΤ έχει ένα προκεκά το οποίο υπάρχει εδώ και δεκαετίες και νομιμοποιήθηκε το 2015 με απόφαση του τότε Υπουργού Προστασίας του Πολίτη της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα. Άρα και το ΚΙΤ και το προκεκά είναι υφιστάμενα. Έχουν περάσει 9 χρόνια λειτουργίας του. Έχουν αποδείξει στην πράξη ότι δεν υπάρχει καμία παραμονή προσφύγων στον Εύρο. Έχουν αποδείξει στην πράξη ότι δεν δημιουργούν προβλήματα στην τοπική κοινωνία και γι' αυτό σύσσωμη η τοπική κοινωνία όχι μόνο θέλει την παραμονή της δομής, αλλά θέλει και την αναβάθμισή της. Αυτό που έχει δημιουργηθεί ένα θέμα είναι η χωρητικότητα. Το ΚΙΤ σήμερα χωράει 300 άτομα. Ναι. Και θέλετε να τα πάτε στις 1500. Αυτή τη στιγμή η δομή έχει 300 θέσεις στο κέντρο καταγραφής και 300 θέσεις στο κέντρο προκεκά, την κλειστή δομή, σύνολο 600. 600. Τους τελευταίους 48 μήνες είχαμε 2 μήνες όπου οι αφήξεις εντός ενός μήνα ήταν πάνω από 2.000 και είχαμε και 14 μήνες που ήταν πάνω από 1.000. Σήμερα στις 600 θέσεις που υπάρχουν στη δομή φιλοξενούνται σήμερα 190 άτομα. Τι είπαμε εμείς σε συνεργασία με όλα τα συναρμόδια Υπουργεία? Μάλιστα. Ότι επειδή υπάρχουν εποχές, γιατί υπάρχει και περιοδικότητα στις ζωές και το μέσος όρος δεν μας λέει τι θα γίνει αυτό το μήνα, μας λέει ιστορικά τι γίνεται σε πολλούς μήνες. Υπάρχουν μήνες που οι ροές είναι αυξημένες. Τι κάναμε μέχρι στιγμής? Τους κρατάγαμε σε αστυνομικά τμήματα για τα οποία καταδικαστήκαμε φέτος από το Συμβούλιο της Ευρώπης για τις συνθήκες που είναι εκεί, γιατί αυτά τα αστυνομικά τμήματα και διάφορα ανεπίσημα κέντρα δεν καλύπτουν ούτε την ασφάλεια του Εύρου, ούτε την ασφάλεια της χώρας, ούτε τις υποχρεώσεις της διεθνής της χώρας. Θέλουμε λοιπόν να έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε επιπλέον χώρο σε περίπτωση ενός μήνα που είναι πιο αυξημένες οι ροές, να καταγραφούν σωστά, να μην περπατάνε στον Εύρο μόνοι τους και στη Θράκη, όπως πολλές φορές καταγγέλλεται ότι συμβαίνει και εμφανίζονται αυτοβούλο στην πλατεία Βικτωρίας. Λίγο τον ήχο σας, σας παρακαλώ. Κύριε Υπουργέ, συγγνώμη, λίγο τον ήχο σας. Ναι, από σταθερό μιλάω, δεν ξέρω αν έκανε για κάποιο λόγο. Ναι, έκανε, εντάξει. Ναι.
αυτή τη στιγμή, ξέρετε, πολλές φορές και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη μας λένε ότι εμφανίζεται κόσμος ο οποίος δεν έχει περάσει σωστά τη διαδικασία. Γιατί? Γιατί μερικές φορές τα τελευταία χρόνια και επί ΣΥΡΙΖΑ και επί Νέα Δημοκρατία η δομή των 300 θέσεων δεν επαρκούσε για περιορισμένες μέρες. Αυτό δημιουργεί ένα θέμα ασφάλειας, κύριε Κοράκη και κύριε Τάκη. Ωραία, και θα τους πάτε στις 1500 θέσεις. Θα πάμε τη δομή να μπορεί να. Όταν σας λέω ότι είχαμε μήνες πάνω από 2.000 αφίξεις, σημαίνει ότι, ότι όταν η μέση παραμονή είναι 15 μέρες και η μέγιστη 24, αντιλαμβάνεστε ότι με 300 κρεβάτια, 2.000 αφίξεις, τον όποιο μήνα μπορεί να συμβούνε και έχουν συμβεί ιστορικά πάρα πολλές φορές τα τελευταία χρόνια, είναι ανεύθυνο εθνικά. Σε περίπτωση που συμβεί και θερμό κάποιο έντονο επεισόδιο, η ελληνική πολιτεία να μην τους έχει αυτούς σε κλειστή δομή, αλλά να τους έχει διάσπαρτους μέσα στον Εύρο μέχρι να καταγραφούν και να μεταφερθούν. Συγγνώμη, σας παρακαλώ. Αυτό το οποίο πάτε να κάνετε εκεί στέλνει και ένα άλλο μήνυμα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Ακριβώς ανάποδο, κύριε Κοράκη. Και πώς ανάποδο, ότι σας έχουμε ένα. Εκεί θα σας φιλοξενήσουμε 1500 άτομα. Είναι μεγάλος ο αριθμός, κύριε Υπουργέ, τώρα. Είναι πολύ μεγάλος αριθμός, 1500. Έμα δεν πάμε τώρα με το μήνα. Εδώ μου λένε ότι παράλληλα. Κύριε Κοράκη, η δικιά μας υποχρέωση είναι να μην είναι ακάλυπτος ο Εύρος, τα χωριά εκεί. Από ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να μην έχουμε τρόπο ως κράτος να τους κρατήσουμε. Γιατί δεν κύριε μπορεί Μηταράκη, να γίνουν ανθρώπους. Να ρωτήσω κάτι με συγκεκριμένα νούμερα. Εδώ λέει, θα προσλάβατε 400 συνοριοφύλακες για τον Εύρο, μου λέει ο Κώστας. Και ετοιμάζεστε να προσλάβετε άλλους 600 για την περιοχή. Που σημαίνει ότι αυτοί συν τις υπάρχουσες δυνάμεις υποτίθεται θα βοηθήσουν στην αποτροπή. Εδώ τους κρατήσαμε όταν έγινε η εισβολή, όταν επιχειρήθηκε η εισβολή. Και εσείς τώρα λέτε σε αυτούς τους ανθρώπους που είναι, που κρατούν Θερμοπύλες, ότι θα σας φέρνουμε και 1500 άτομα να κάθονται εκεί πέρα. Κύριε Κοροή, αυτό που είπατε δεν είναι, το είναι κανείς, πολύ βαρύ αυτό, αν μου επιτρέπετε. Κανείς δεν είπε ότι θα φέρει κανέναν ή θα κρατάμε 1500. Αυτό δεν το λένε ούτε πιο ακραίες φωνές. Αυτό που εμείς λέμε είναι ότι δημιουργούμε δυναμικότητα, δυναμολόγιο, αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. Αν μου λέτε ως δημοσιογράφος ότι το ελληνικό κράτος πρέπει να μην προετοιμαστεί για κάποιο γεγονός και αν συμβεί να πράξουμε ό,τι μας φωτίσει ο Θεός εκείνη την ημέρα, εγώ αυτό το θεωρώ επικίνδυνη πολιτική για τη χώρα. Ωραία, εγώ να σας πω λοιπόν. Χρησιμοποιούμε γιατί 194 το... κρεβάτια, διότι όλα αυτά που λέτε η αποτροπή λειτουργεί. Αλλά ξέρετε τι συμβαίνει. Στα νησιά η μείωση είναι 87%, στον Εύρο είναι 62%. Ο Εύρος πιέζεται ακόμα. Και γι' αυτό ενισχύεται ο φράχτης. Γι' αυτό τελειώνει ο φράχτης, γι' αυτό προσλαμβάνουμε συνοριοφύλακες και γι' αυτό δημιουργούμε δομές κλειστές, ώστε αν έχουμε διόδους που συμβαίνουν κάθε μέρα, ίσως ελάχιστες, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Αν διαφωνείτε ότι το ελληνικό κράτος πρέπει να είναι προετοιμασμένο για να αντιμετωπίσει ένα έκτακτο γεγονός, θα το συζητήσω. Εγώ δεν αν διαφωνώ ότι καθόλου. Πρέπει να τους αφήνουμε στα χωράφια αυτούς που μπήκανε ελεύθερους να κυκλοφορούν στον Εύρο μέχρι να προλάβουμε να δούμε τι θα κάνουμε. Εγώ αυτό και να βρεθούν στην πλατεία Βικτωρίας ή στην πλατεία Αριστοτέλους Θεσσαλονίκης χωρίς να έχουν καταγραφεί, όπως βρέθηκαν πρόσφατα, σας θυμίζω, βρέθηκαν και συνελήφθησαν άνθρωποι οι οποίοι κατηγορούνται για τρομοκρατία και κάποιοι δεν είχαν καταγραφεί τα προηγούμενα χρόνια, κύριε Υπουργέ, επί προηγούμενων κυβερνήσεων. Αντιδράσεις... Αυτό δεν είναι ασφαλείας πολιτική. Αντιδράσεις από τοπικούς φορείς, από τοπικούς βουλευτές κλπ. Έχουν φτάσει σε εσάς? Υπάρχουν άνθρωποι έχουν ενοχληθεί? Ναι. Κύριε Τάκη, οπουδήποτε θέλουμε να κάνουμε δομή, αν αύριο σας ανακοινώσω ότι στον Πειραιά θα γίνει αυτή η δομή, αν σας ανακοινώσω ότι αυτή η δομή δεν θα γίνει στην, δεν θα κάνουμε δομή εκεί, ας την κάνουμε κάπου αλλού, θέλω να σας πω ότι καμία περιοχή της Ελλάδος δεν θέλει να έχει δομές και το καταλαβαίνω. Ναι. Αν αύριο εμείς αντιπροτείνουμε, αντί να γίνει αυτό, να γίνει κάτι άλλο, οι ίδιες αντιδράσεις θα υπάρχουν. Εδώ σας θυμίζω αντιδράσεις σε δήμους κεντρικών πόλεων, σας θυμίζω αντιδράσεις άλλων αντιπεριφερειαρχών και περιφερειαρχών, όταν ακούστηκε ότι 50 άτομα μπορεί να πάνε στο Δήμο του. Μην μπερδεύετε όμως αυτή τη γενικότερη κούραση του κόσμου για το μεταναστευτικό και βέβαια το γεγονός ότι οι ροές πέρυσι μειώθηκαν τόσο πολύ έχει αλλάξει την κατάσταση και φέτος κλείσαμε, όπως ξέρετε, 60 δομές κλείσαμε το 2020. Μας. Άρα η Ελλάδα αποσυμφορείται συνολικά. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Το άλλο ζήτημα όμως, και αυτή είναι η ευθύνη της οργανωμένης πολιτείας, είναι να έχει στα σύνορα ασφαλείς δομές πρώτης υποδοχής. Τώρα, σε αυτή τη δομή του Εύρου.
κύριε Υπουργέ, σε αυτή τη δομή του Εύρω υπάρχουν αυτή τη στιγμή άτομα και αν ναι πόσα? Υπάρχουν 194 άτομα σε 600 κρεβάτια. Μάλιστα. Και αυτό δεν θα αλλάξει. Αυτό είναι οι οποίοι αυτοί από πού προέρχονται? Τι, από τον Εύρω. Ναι, τι είναι? Είναι μετανάστες, είναι πρόσφυγες, από ποιες, είναι από την Τουρκία, από πού είναι όλοι αυτοί? Είναι από διάφορες χώρες. Επειδή η εξέταση ασύλου δεν γίνεται στον Εύρω, αλλά αυτοί μεταφέρονται σε άλλες δομές της υπηρετικής χώρας, ακόμα δεν ξέρουμε μέχρι να εξεταστεί το αίτημά τους αν δικαιούνται ή όχι διεθνούς προστασίας. Αλλά το μήνυμα, κύριε Τάκη, είναι ξεκάθαρο. Κανείς δεν μένει στον Εύρο, δεν θα έχει 1500 άτομα. Μάλιστα. Στον Εύρο, δεν δημιουργείται ένα μουσουλμανικό χωριό ή όλα αυτά που διαβάζω σε διάφορα blogs. Η πραγματικότητα είναι ξεκάθαρη. Το κράτος εδώ και πάρα πολλά χρόνια με επιτυχία έχει μια δομή που δεν έχει δημιουργήσει κανένα πρόβλημα από όλα αυτά που κάποιοι διαδίδουν και ονειρεύονται. Λέμε ότι αυτή η δομή που έχει 600 κρεβάτια είναι επαρκής στους περισσότερους μήνες, αλλά σας είπα υπήρχαν 16 μήνες στους τελευταίους 48. Και ένας μήνας το 2020, που εκείνο το μήνα είχαμε αυξημένες ροές, και είμαστε υποχρεωμένοι ως ελληνική πολιτεία να έχουμε ασφαλείς δομές, ώστε να μην κινδυνεύσει ποτέ κανείς τον Εύρο από το μεταναστευτικό. Αυτή είναι εθνική ευθύνη. Πολύ ωραία μας τα λέτε. Δεν είναι δημοφιλής. Αν είναι έτσι, κύριε Μητανάκη, αν γίνουν έτσι όπως μας τα λέτε, καμία αντίρρηση. Αλλά επειδή ακριβώς οι κυβερνήσεις, και όχι μόνο οι δικοί σας, αλλά και οι προηγούμενοι, δεν τήρησαν αυτά τα οποία λένε, και επειδή μια λέτε τη μία, μια κάνετε το άλλο, είναι πολύ λογικό οι άνθρωποι να έχουν εκεί καχυποψίες. Ερώτηση. Θα πάτε στον Εύρο να πείσετε τους τέσσερις Μητροπολίτες που είναι απέναντι, τους τρεις βουλευτές Εύρου της Νέας Δημοκρατίας, όλους τους δημάρχους του νομού, τον Περιφερειάρχη που επίσης είναι στη Νέα Δημοκρατία, τους Αντιπεριφερειάρχες, το Περιφερειακό Συμβούλιο, θα πάτε να συζητήσετε εκεί επί τόπου ή θα πάρετε αποφάσεις? Αυτό να κάνετε, δεν ανακοινώνετε και ξεσηκώνετε ο κόσμος. Θέλω να σας πω, κυρία Κορέη, επίσης όταν μετακινούμε κόσμο από τον Εύρο έχουμε αντιδράσεις. Δηλαδή θέλω να σας πω το εξής και θα σας ευθυνδιάσω. Στον Εύρο και η προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και εμείς και οι προηγούμενες κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ αυτή την εθνική πολιτική την ακολουθήσαν. Να σας δώσω ένα νούμερο. Το 19 και το 20 μπήκαν στον Εύρο 20.000 άνθρωποι. 20.000. Πολύ. Και αυτή τη στιγμή σας λέω ότι στον Εύρο υπάρχουν 194. Μάλιστα. Άρα σημαίνει ότι έχουν φύγει 19.800. Πολύ. Τώρα, πριν κλείσουμε. Αυτό που τρομάζει κάποιους στον Εύρο, ναι, και κάποιοι το κάνουν για να γίνουν λαϊκοί ήρωες στην τοπική τους κοινωνία, δεν αποδεικνύεται. Αφορά και τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, γιατί εδώ κανένα δεν έχετε πείσει. Πες και μου ένα που να έχετε πείσει. Αν αύριο το πρωί έκανα μια ψηφοφορία να τους πάρω από εκεί να τους πάω αλλού, θα μέναν όλοι στον Εύρο. Και όπως οι τέσσερις Μητροπολίτες είπατε αντιδράσανε, σας θυμίζω ότι η Ιερά Σύνοδος της Ελλάδος αρνήθηκε να μας δώσει ένα χώρο που θέλαμε στην Αττική για να πάρουμε κόσμο από τον Εύρο. Άρα έχω συνηθίσει δυστυχώς ότι στα δύσκολα, βέβαια έχει αλλάξει αυτό το κλίμα και βλέπετε στα νησιά πλέον και στο Σάμο Κολέρο χτίζονται νέες δομές και ο Δήμαρχος Μυτιλίνης και ο Δήμαρχος Θείου είναι υπέρ της νέας δομής. Θεωρώ ότι όταν θέλει κάποιος να συζητήσει χωρίς κραυγές, υπάρχουν σημεία σύγκλησης. Μάλιστα. Ωραία. Πάτε στον Εύρο. Πότε θα πάτε? Πέστε μας εδώ να τους μαζέψετε όλους και να τα συζητήσετε. Να τους μαζέψουμε όλους. Αντιλαμβάνεστε, λόγω κορονοϊού δεν μπορούμε να τους μαζέψουμε όλους. Καλά. Αυτό είναι και ένα άλλο πρόβλημα. Και να πάω στον Εύρο. Να τους παίρνετε με ομάδες. Πρέπει να κάνω πάρα πολλές μικρές συζητήσεις. Ναι. Και γι' αυτό έχουμε εφαρμόσει και χρησιμοποιούμε τεχνολογία. Δεν θα σας πω εγώ πώς θα κάνετε τη δουλειά. Εφαρμόζουμε και χρησιμοποιούμε και τεχνολογία και μιλάμε συστηματικά με τους φορείς. Πριν κλείσουμε, κύριε Υπουργέ, πριν κλείσουμε, δώστε μας και κάποια στοιχεία για τις ροές στον Εύρο τους τελευταίους μήνες, να έχουμε και μια εικόνα και για τον Εύρο και να ολοκληρώσουμε. Οι ροές στον Εύρο συνολικά το 2020 ήταν 5.000 άτομα. Ο πιο δύσκολος μήνας ήταν Οκτώβριος του 2020, ο οποίος είχε 1.000 αφήξεις, δηλαδή το 20% της χρονιάς μπήκε στον ένα και μόνο μήνα αυτόν, ναι, και μας δημιούργησε μεγάλο πρόβλημα και μεγάλη πίεση. Από εκεί και πέρα οι ροές παραμένουν ιδιαίτερα χαμηλές τους τελευταίους μήνες και γενικά τον χειμώνα. Και από πού είναι αυτοί που μπαίνουν μέσα? Από διάφορες χώρες. Γενικά οι περισσότερες αφήξεις στην Ελλάδα εξακολουθούν να είναι από Αφγανιστάν. Στα νησιά αυτή τη στιγμή οι περισσότερες αφήξεις τον τελευταίο μήνα είναι από την Αφρική και γι' αυτό η χώρα μας αλλάζει την πολιτική της και έχουν ήδη γίνει αρκετές ενέργειες για να αλλάξουμε τις ασφαλείς χώρες. Προσθέσαμε το Πακιστάν και τον Μπαγκλαντές και τώρα σύντομα θα υπάρχουν και ανακοινώσεις ως προς άλλες χώρες που δεν θα θεωρείται παραδεκτό το αίτημα στην Ελλάδα,
Διότι είτε προέρχονται είτε έρχονται μέσω ασφαλών χωρών. Μάλιστα. Κύριε Μηταράκη, όση ώρα μιλάμε γίνεται χαμός με μηνύματα. Εδώ η Εύη Λουρή μας λέει: αν μπαίνουν 1500 άτομα, τζάμπα κάνουμε τον φράκτη. Δεν χρειάζεται. Τζάμπα δεν κάνουμε τίποτα. Είναι ένα συνδυασμό. Ο Δημήτρης λέει: μόνο εμείς οι Βορειοολλανδίτες ξέρουμε τι γίνεται εδώ κάθε μέρα. Το οποίο αν υπονοεί ότι υπάρχει πίεση ροών, αυτό δικαιολογεί κιόλας και γιατί εμείς προετοιμάζουμε δομές ασφαλείας. Ξέρετε και ο κόσμος θέλει, απαιτεί από το κράτος να υπάρχει ασφάλεια. Αυτό απαιτεί ο κόσμος. Απαιτεί να μην βλέπει ροές οι οποίες δεν συλλαμβάνονται, οι οποίες δεν μπαίνουν σε δομές και δεν μετακινούνται με ασφάλεια, αντί να γυρνάνε την Εγνατία οδό και τα χωριά. Γιατί φαντάζομαι έχετε πάρει μήνυμα και από κόσμο που μένει στη Θράκη ή μένει στην Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, σε όλη την περιφέρεια, ναι, η οποία σας λέει τα τελευταία χρόνια. Δεν σας έχουν εμπιστοσύνη. Πρέπει να το δείτε αυτό, κύριε Υπουργέ. Να πάτε εκεί να μιλήσετε με τους ανθρώπους. Μόνο με τηλεδιάσκεψη δεν γίνεται. Κυρία Κοραή, νομίζω ότι τα αποτελέσματα του 2020 δώσαν στον κόσμο και στα νησιά και στον Εύρο να καταλάβει ότι για αυτή την κυβέρνηση οι δομές κλείνουν. Οι δομές αποσυμφορούνται, τα σύνορα φυλάσσονται, η πολιτική ασύλου είναι πιο αυστηρή. Δεν τους έχετε πει σε πλέον. Η πλατεία Βικτωρίας πλέον δεν έχει κόσμο. Ξέρετε, είναι μια συνολική πολιτική, κυρία Κοραή, η οποία όλη η χώρα βάζει πλάτη στον Εύρο και στα νησιά. Γιατί όλες οι δομές που υπάρχουν, οι 32 στην υπηρετική Ελλάδα, υπάρχουν γιατί βάζουμε όλη πλάτη στον Εύρο και στα νησιά. Μάλιστα. Το λαθρομεταναστικό θα είμαι και λίγο ψευδούλα. Θα είναι το κύκνιο άσμα της Νέας Δημοκρατίας. Καλά, εντάξει, τώρα και αυτό υπερβολή είναι. Αντί να του στείλει, λέει, πίσω, φτιάχνει δομές. Κοίταξε, για να του στείλουμε πίσω, κυρία Κοραή, χρειαζόμαστε κλειστές. Για να του στείλουμε πίσω, χρειαζόμαστε κλειστά προκεκά. Γιατί αυτή τη στιγμή δηλώσαμε 1450 επιστροφές προς την Τουρκία. Στη Μυτιλίνη το προκεκά κάει και στη Μόρια, δεν υπάρχει. Στοιχείο δεν έχει προκεκά και η Σάμος δεν έχει, τώρα χτίζεται. Και αυτό δημιουργεί ένα μεγάλη δυσκολία στο να τους μαζέψεις για να τους γυρίσεις. Ναι. Και ένα θέμα ασφαλείας είναι η έλλειψη προκεκά στις περιοχές των συνόρων. Ο Γιώργος λέει εδώ, Σταύρακας, ότι είστε σωστός, αρκεί να τα εφαρμόσετε αυτά που λέτε. Νομίζω ότι όλο στους 12 μήνες της θητείας μου στον Εύρο δεν έμεινε κανείς. Και στα νησιά βρήκα 35.000 άτομα στα νησιά και τώρα έχει 14.000. Άρα νομίζω στην πράξη έχουμε δείξει ότι αυτά που λέμε. Ωραία. Και οι επόμενοι μήνες θα δείξουν και, τις εφαρμογές αυτών που μας λέτε σήμερα. Απολύτως, κύριε Τάκη. Μόνο αυτό θέλουμε, να κρυφτούμε από το αποτέλεσμα. Σωστό είναι αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.